Πώς θα πάτε στο κομμωτήριο, κέντρα αισθητικής. Εδώ είμαστε, μπράβο. Με γραπτό μήνυμα στο 13033. Κύριε Μπαλάσκα, είναι το 2 στο σούπερ μάρκετ, σωστά? Σωστά. Άρα σήμερα και αύριο που επιτρέπεται να πάει κάποιος σε κομμωτήριο, κουρίο ή κέντρο φροντίδας τέτοιο, βάζει το 2 στο σούπερ μάρκετ και πηγαίνει κανονικά, δεν έχει πρόβλημα. Ναι, στο 13013 λοιπόν στέλνει ένα γραπτό μήνυμα, το οποίο μετά επιδεικνύεται στους συναδέλφους μου αστυνομικούς που θα τους σταματήσουν για έλεγχο. Mm-hmm. Εδώ θέλω να πω κάτι άλλο, ότι από εχθές κόπηκαν όλες οι άδειες των αστυνομικών. Όλες οι άδειες των αστυνομικών, mm-hmm. δηλαδή όλοι οι αστυνομικοί της πατρίδας μας θα είναι στον δρόμο για τον έλεγχο και την άρτια εφαρμογή των μέτρων. Για άλλη μια φορά, ελπίζουμε, κυρία Μαυραγάνη, να μην έχουμε πάλι ένα χτύπημα στην πλάτη σαν αστυνομικοί, και να το πω και αυτό, γιατί εμείς θα βγάλουμε πάλι το βίντεο από την τρύπα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά ο κύριος Πρωθυπουργός να δει διαφορετικά το θέμα. Κάτι να δοθεί. Και απαραίτητος πρέπει να δοθεί κάτι, γιατί την προηγούμενη φορά δεν ήταν εγκρίνια αυτό, ήταν μια εύλογη ανησυχία και μια εύλογη απογοήτευση. Καταγράφεται και διατυπώνεται. Πέραν τούτου, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να προσέξουν, γιατί πρέπει να πούμε, κυρία Μαυραγάνη, ότι διπλασιάστηκαν τα προστήματα. Σωστό. Τα 150 ευρώ για τους πολίτες έχουν γίνει πλέον 300. 300 ευρώ, κύριε Μπαλάσκα, για ποιες περιπτώσεις? Για τις περιπτώσεις που ήμασταν στα 150 ευρώ, δηλαδή για άσκοπη μετακίνηση ή μη χρήση μάσκας. Άσκοπη μετακίνηση, δηλαδή πάει κάποιος κάπου που δεν δικαιούται βάσει αυτό που προβλέπει ο νόμος, ή αλλάξει νομό, ή δεν φοράει τη μάσκα, από 150 ευρώ στα 300 πια. Ακριβώς. Έτσι. Έχει διπλασιαστεί το πρόστιμο για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Για να συνεχίσουμε λίγο με τις ερωτήσεις. Πολλά ερωτήματα, πολλές απορίες. Γιατί είναι αυτή η περίοδος, τι θα γίνει με το μάζεμα της ελιάς, κύριε Μπαλάσκα? Ο ιδιοκτήτης που έχει έναν χώρο στον οποίο, ένα λιοστάσιο όπως το λέμε έτσι λαϊκά, και ο οποίος έχει την ανάγκη να πάει να μαζέψει τον καρπό της ελιάς, θα πρέπει να επιδείξει στους συναδέλφους μου το Ε9. Με την επίδειξη του Ε9 και καταδεικνύοντας την ώρα που θα φύγει, τη μέρα που θα πάει, την ώρα που θα γυρίσει και την μέρα που θα γυρίσει όσον αφορά την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, θα μπορεί να έχει τη μετακίνησή του. Ο εργαζόμενος από την άλλη, το έντυπο εργασίας, δηλαδή από το... Ακριβώς. Από το έντυπο που έχουμε τα 1, 2, 3, συγγνώμη, από το εργάνι, αυτά που δείξαμε πριν για τον εργαζόμενο. Για τους εργάτες γης. Για τους εργάτες γης. Ακριβώς, για τους εργάτες γης. Από την εργάνη υπάρχει ειδικό έντυπο, το οποίο μπορεί ο καθένας μέσω του ίντερνετ να το κατεβάσει και να το προμηθευτεί. Και με αυτό το έντυπο, όπου θα αναγράφονται πλήρη τα στοιχεία και η δικαιολογία μετακίνησης για αυτό το λόγο, θα μπορεί να μετακινηθεί. Όταν μαζεύει χαρτί μια οικογένεια, θα πρέπει να έχει κάποιο χαρτί για να δεν είναι άλλοι εργάτες? Είναι οικογενειακή υπόθεση. Και τι κάνουν? Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Χαρτί δηλαδή με τον ιδιοκτήτη που θα είναι ο μπαμπάς ή η μαμά, άρα έχει το βασικό χαρτί, κάνουν το ίδιο πράγμα. Όπου θα καταδεικνύεται και η εργασία. Ωραία. Τι θα γίνει με γάμους, βαπτίσεις και κηδείες, με τα μυστήρια δηλαδή? Τώρα, γάμοι σχεδόν... και βαπτίσεις είναι ανοιχτό, κύριε Μπαλάσκα, από ό,τι βλέπουμε, ότι πάνε μάλλον προς ακύρωση. Αναμένονται και διευκρινήσεις από την Ιερά Σύνοδο. Αυτό θα σας έλεγα εγώ. Έτσι. Ότι περιμένουμε μια διευκρίνηση από την Ιερά Σύνοδο και μάλλον θα ακυρωθούν αυτά τα μυστήρια. Mm-hmm. Αυτό το μυστήριο, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, που δεν γίνεται να ακυρωθεί, είναι οι κηδείες. Οι κηδείες λοιπόν θα γίνονται σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, θα γίνονται μέχρι 9 άτομα. Θα δικαιολογούνται σε κάθε κηδεία και με τον ίδιο τρόπο ακριβώς όπως γινόταν στην πρώτη φάση της πανδημίας. Mm-hmm. Δηλαδή πάλι με το δικαιολογητικό, όπου θα αναγράφει κτλ. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω κάτι και, εδώ. Συγγνώμη, να το πούμε όλους... και οι κηδείες μέχρι 9 άτομα. Αν ομιγέννητο υπάρχει μια τέτοια απώλεια, δυστυχώς θα και... μετράνε μέσα στο ΣΟΗ ποια 9 άτομα θα είναι αυτά για το τελευταίο αντίο. Ναι, τι πήγατε να πείτε, κύριε Μπαλάσκα? Εντάξει, θέλετε να σας πω κάτι. Ας πούμε, πεθαίνει ένας παππούς ο οποίος έχει 10 παιδιά. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν θα αφήσουμε το ένα παιδί εκτός. Εκεί εντάξει. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Ότι θα υπάρχει και κάποια ελαστικότητα. Θα υπάρχει. όχι κάποια ελαστικότητα. Μεγάλη ελαστικότητα. Ωραία, ωραία. Δηλαδή, η δυσκολία είναι ότι και οι συγγενείς δεν μπορούν να ξέρουν πώς θα παραστούν. Δηλαδή, σε ένα χωριό, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει 80 χρόνια και έχει τους φίλους που θα θέλουν να βρεθούν, δεν τους καλεί κανείς. Έρχονται κιόλας. Για να προχωρήσουμε να τα ολοκληρώσουμε λίγο, αν επιτρέπετε το κολύμπι. Όχι.
σε ανοιχτή θάλασσα ως άθληση. Δηλαδή, αν κάποιος φύγει από το σπίτι του και πάει, μένει ας πούμε Ραφίνα και πάει στη θάλασσα μόνος του, σε ανοιχτή θάλασσα ως άθληση, δεν επιτρέπεται, γιατί αυτό λέγανε χθες. Ερωτώ εγώ εσάς, κυρία Μαυρακάνη, πώς θα δικαιολογήσει τη μετακίνησή του προς την ανοιχτή θάλασσα. Άρα λέτε, κακώς υπόθηκε κάποια στιγμή χθες. Δεν επιτρέπεται κανονικά. Κανονικά θα πρέπει κάποιος να φύγει από το Παγκράτη και να πάει στη Βουλιαγμένη να κολυμπήσει. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να μετακινηθεί. Πώς θα μετακινηθεί. Δεν είμαι σίγουρος τώρα να σας πω την αλήθεια. Ωραία, δεν νομίζω το κρατάμε ότι να το δούμε. Αυτή, το κρατάμε να το δούμε. Η μετακίνηση για κολύμπη δεν νομίζω. Mm-hmm. Είναι στα πλαίσια της ψυχαγωγίας και δεν είναι στα πλαίσια της άφλησης, όπου στην άφληση ο καθένας θα μπορεί επιτόπου να ελεγχθεί. Εδώ στην άφληση που λέτε. Είναι κοντά στο σπίτι του, στην άφληση. Υπόθηκε κάποια στιγμή ότι σε ανοιχτό χώρο μπορούν να αθληθούν έως τρεις. Συμπεριλαμβανομένου, χθες υπόθηκε αυτό του προπονητή. Έχει έρθει και ο Γιώργος Σπανουδάκης. Καλώς τον, καλημέρα. Τις προηγούμενες μέρες ακουγόταν ότι δεν θα υπάρχει προπονητής. Αυτό το έχετε διευκρινισμένο μέχρι στιγμής ή είναι ανοιχτό? Όχι, δεν έχει διευκρινιστεί και περιμένουμε σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να διευκρινιστεί και αυτό. Να δούμε τι θα γίνει. Επίσης, πολλές ερωτήσεις για παραλαβή δέματος, ας πούμε. Κάποιος έχει παραλαβή δέματος στο λιμάνι ή παράδοση. Πηγαίνουν για όλα αυτά? Να στείλει ένα SMS και να πάει, ας πούμε, σαν να πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να στείλει ένα SMS mm-hmm. όπου θα καταδεικνύεται η ώρα αναχώρησης, η ώρα που θα φτάσει στην εταιρεία, η ώρα το έγγραφο που θα πάρει το αποδεικτικό του mm-hmm. δέματος μαζί με την ώρα επιστροφής. Όλα αυτά μπορεί να καταδεικνύονται ή σε ένα SMS, αλλά ή σε ένα ιδιόχειρο σημείωμα. Νέοι οπλίτες παρουσιάζονται κανονικά? Οι οπλίτες παρουσιάζονται κανονικά και έχει μια ιδιαιτερότητα εκεί για τους οπλίτες, όπου μπορούν να πάνε όλα αυτά τα παιδιά με τους δύο γονείς τους, mm-hmm. όπου οι γονείς από εκεί, από τα στρατόπεδα που θα παρουσιαστούν τα παιδιά τους, μπορούν να πάρουν ειδικό σημείωμα, mm-hmm. το οποίο θα έχουν σαν δικαιολογητικό να επιδείξουν στους αστυνομικούς. Μάλιστα. Θα επιδίδεται δηλαδή από το στρατό αυτό. Και βλέπω τώρα πάλι μήνυμα από τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, κορονοϊός πάλι στο Λευκό Οίκο. Να επικοινωνήσουμε από το κοντρόλ με τον Μιχάλη να δούμε ποιος έχει κορονοϊό στο Λευκό Οίκο, να δούμε τι συμβαίνει πάλι. Για μια ακόμη φορά υπάρχει αναστάτωση. Κρατάω τα ερωτήματα, είναι αρκετά. Μην τα πάμε τώρα σε ρί. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στον κύριο Μπαλάξικα και με άλλα δικά σας ερωτήματα. Κοίταμε τα μαγαζιά βεβαίως που μένουν ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ, φούρνοι, όλα τα καταστήματα τροφίμων. Δηλαδή, μην αγχωθείτε να σπεύσετε σήμερα ή αύριο. Καθαριστήρια, περίπτερα. Τα περίπτερα την άλλη φορά νομίζω δεν ήταν. Φαρμακεία, πρατήρια καυσίμων, διανέμεται και πετρέλαιο. Θέρμανσης, κτηνιατρικές υπηρεσίες και pet shop για το ζωάκι σου, Γιάννη, που ρωτούσες πριν, είναι ανοιχτά. Εντάξει, τα κατοικίδια. Ξενοδοχεία, αλλά έχουν τη δυνατότητα αναστολής. Αν δεν βγαίνουν οικονομικά, είναι στην απόφαση του ιδιοκτήτη. Καταστήματα οπτικών και ακουστικών βαρικοείας, παίρνετε τηλέφωνο, πρώτα κλείνετε ραντεβού και μετά πηγαίνετε. Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, μόνο με ηλεκτρονικό εμπόριο ή τηλεφωνικό εμπόριο. Και κατάστημα παράδοσης ή παραλαβής φαγητού και καφέ. Προσέξτε τώρα εδώ. Εδώ δεν βγαίνετε και πάτε στο κατάστημα που κάνει παράδοση, παραλαβή. Συγγνώμη, παράδοση, όχι παραλαβή. Και συμπληρώνετε κάτι. Πρέπει να βγείτε για άλλο λόγο. Δηλαδή, κάποιος που έρχεται στη δουλειά, σταματάει και παίρνει και καφέ ή φαγητό. Δεν θα βγεις επί τούτου από το σπίτι όμως, μόνο να στο φέρουν σπίτι. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπαλάσκα? Ακριβώς έτσι. Και υπάρχει μία περίπτωση να καταργηθεί και να μην ισχύσει προφανώς το take away. Αλλά και να μείνει μόνο το delivery. Αυτό όμως είναι υποσχέψη ακόμα και δεν έχει τελειώσει. Είναι να θέμα κυρίου Καρταλιά και του. Αλλά στην ίδια βάση, και με τη Θεσσαλονίκη, μια απορία που υπάρχει ακόμα είναι εάν κάποιος γυρίζει, πηγαίνει στη δουλειά του και στο δρόμο περνάει από σούπερ μάρκετ και θέλει να ψωνίσει. Πρέπει έξω από το σούπερ μάρκετ να στείλει άλλο μήνυμα. Αυτό κάναμε και τότε, Κωστή, και στην προηγούμενη καραντίνα. Όταν γυρνούσαμε από τη δουλειά, στέλναμε άλλο μήνυμα, είχαμε άλλο χαρτί. Πέρα από σούπερ μάρκετ τώρα. Βγαίνω από σούπερ μάρκετ τώρα, δηλαδή. Είναι άλλη ενημέρωση. Ναι, γιατί έχει κάνει χρήση του εγγράφου για τη δουλειά. Ναι, γινόταν. Όταν πα στο σούπερ μάρκετ και σε βρουν εκεί, είναι άλλη κίνηση. Άρα έχει το έντυπο μαζί, το συμπληρώνει και πα στο σούπερ μάρκετ και στέλνει στο 13033.